Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ορίσατε. Για μία ακόμη μέρα, για μία ακόμη φορά, εδώ, άνω κάτω, δύο τηλεόραση, αγαπημένη συχνότητα, αγαπημένη τηλεόραση. Ζωντανά, το εναλλακτικό δελτίο ή το δελτίο ειδήσεων αλλιώς, εδώ, από τον αέρα της πόλης, από τον αέρα της Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας, για όλη την Ελλάδα, για όπου φιλική παρακολούθηση. Για όπου στον κόσμο και ιντερνετικά, έτσι, Dion TV, μην ξεχνάτε, diontv.gr και μας παίρνετε μαζί όπου και αν πηγαίνετε, 231-231-5300 το τηλέφωνό μας, για να δηλώσετε συμμετοχή, για να είστε εδώ παρέα, να παρεμβαίνετε στη διαδραστική εκπομπή που έχουμε. Πριν περάσω στη θεματολογία, μάλλον να μπω κατευθείαν στο ψαχνό, να χαιρετήσω τον Παντελή τον Τσιακίρη, να χαιρετήσω τον Πλάτωνα τον Τασχουνίδη και να ξέρετε ότι η συντροφιά είναι μεγάλη. Μαζί μας, να δούμε και την παρέα, θα δούμε και τη συντροφιά μας. Μαζί μας και ο κύριος Γιώργος Λεκάκης, ένας άνθρωπος του πολιτισμού. Ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τον πολιτισμό, ο οποίος πολιτισμός από το 10 και εδώ βάλεται ισχυρά, από την κρίση και εδώ βάλεται ισχυρά, είναι, θα έλεγα εγώ, δεύτερης επιλογής πραγματικότητα για τους κρατούντες, αλλά και εμείς όλοι μην νομίζετε ότι πάμε πίσω και εμείς όλοι δεν προσέχουμε τον πολιτισμό. Κύριε Λεκάκη, καλώς ορίσατε. Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και χαιρετώ και το ακροατά σας. Να είστε καλά, καλώς ήρθατε. Πλάτωνα, έχουμε έναν άνθρωπο του πολιτισμού εδώ μαζί. Χαιρετώ, κύριε Λεκάκη. Χαίρομαι ιδιαίτερα που η συντροφιά μας ήταν ιδιαίτερα καυστικό αυτό το θέμα που ανεβάσατε στο Αρχείο Πολιτισμού, στην ιστοσελίδα σας, που είναι μία από τις πιο έγκυρες που υπάρχει στην Ελλάδα, να μην πω η μοναδική, στο είδος της. Οπότε θα θέλαμε ένα σχολιασμό πάνω στο θέμα της κυρίας Μενδώνης και τα λεγόμενά της. Για τα μάρμαρα. Λίγο με τη σειρά, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Στην παρουσίαση ενός λευκώματος από τη Lambda Development, η οποία έχει αναλάβει εργολαβικά να παρουσιάζει τα εκθέματα των μουσείων, των αρχαιολογικών μουσείων στην Ελλάδα, στην Κέρκυρα, για το Αρχαιολογικό Μουσείο της Κερκύρας, η κυρία Μενδώνη έκανε την πιο άστοχη, άκερη και επικίνδυνη δήλωση που έχει κάνει ποτέ. Είπε λοιπόν συγκεκριμένα. Κύριε Λεκάκη, να δούμε και το απόσπασμα, το οποίο το έχουμε και σε εικόνα, για να το καμαρώσει, να καμαρώσει μάλλον τα λεγόμενά της και σε οπτικά, από το δικό σας site εννοείται, έτσι, από τη δική σας δυναμική, για να το καμαρώσει και ο κόσμος να καταλάβει τι ακριβώς είπε και θα εντρυφήσουμε. Να χαιρετήσουμε όμως και τον Παντελή τον Τζιακίρη, που συμπληρώνει τη συντροφιά μας, να μας δώσει και ένα χαιρετισμό και ο Παντελής. Η Μενδώνη είναι της παλιάς παρέας του Σιμίτη. Τώρα θα μας πει και ο κύριος Λεκάκης τι μας δήλωσε για την δική μας κληρονομιά. Τώρα, εξάλλου, και άμα χαιρετήσω και πω καλησπέρα στους συμπατριώτες μου, τους Μακεδόνες, αυτή μπορεί με την πολιτική που ασκείται από την κεντρική σκηνή και από τα κανάλια να θεωρήσει ότι εγώ χαιρέτησα τους Σκοπιανούς. Έτσι γίνεται λίγο πολύ και με τα αρχαία μας. Τώρα που θα μας δώσει τις εξηγήσεις και ο κύριος Λεκάκης, που ωραία τα αναγράφει στο site και τις δηλώσεις. Μπορούμε να δούμε και το απόσπασμα για να πούμε επί της ουσίας. Για να διαλευκάνουμε περισσότερο αυτά τα οποία υπόθηκαν. Ορίστε, το βλέπετε και το κείμενο, το βλέπετε ακριβώς όλη την ανάρτηση από το site του κυρίου Λεκάκη, που βέβαια φέρει τον τίτλο επάνω-επάνω εξωφρενικό. Έτσι, εξωφρενική δήλωση της κυρίας Υπουργού Πολιτισμού, παρακαλώ. Έτσι, για να μην μπερδευόμαστε, της κυρίας Υπουργού Πολιτισμού, η οποία επί της ουσίας μας έχει πραγματικά ευνηδιάσει. Εγώ θα ήθελα την Υπουργό Πολιτισμού να είναι δίπλα στην όποια διεκδίκηση, στο όποια θέλω, σε ό,τι αφορούν τον πολιτισμό. Αναγνώστε τη δήλωσή της όπως ακριβώς η δήλωση. Έχουμε τον ίδιο, θα μας τα πει. Ο τίτλος όμως λέει, να το πούμε και για τον κόσμο, εξωφρενική δήλωση Μενδώνη, να τιμήσουμε και το site, εννοείται, και τη δουλειά των ανθρώπων οι οποίοι δουλεύουν εκεί για τον πολιτισμό. Το γεγονός ότι πάρα πολλές αρχαιότητες ελληνικές βρίσκονται σε όλα τα μουσεία του κόσμου δεν σημαίνει ότι υποχρεώνει την Ελλάδα να ζητά τον απαναπατρισμό τους. Ακούσατε νωρίτερα και τον κύριο Λεκάκη να μας λέει ότι στην εκδήλωση παρουσίασης του 22ου τόμου έγινε αυτό, της εκδοτικής σειράς του Κοινοφελούς Ιδρύματος Λάτσι και της εταιρείας Lambda Development, ο κύκλος των μουσείων, για να κρατάμε και τα επί της ουσίας. Όμως είπε η κυρία Υπουργός ότι δεν μπορούμε να αρχίσουμε να ζητούμε από όπου έχει ελληνικά ελληνικές αρχαιότητες να ζητούμε. Αυτό είναι επί της ουσίας για μένα το ουσιαστικό και μάλιστα εν ώρα μάχης, εντός εισαγωγικών πολλών αν θέλετε η λέξη μου, εν ώρα μάχης, έτσι. Αυτό δεν είναι κομψό από μέρους της, για να μην πω κάτι άλλο. Όμως να ρίξει τα φώτα του ο κ. Λεκάκης να καταλάβουμε και εμείς περισσότερα.
ακούστε να σας πω, αυτή η δήλωση ισοδυναμεί με εθνική μειοδοσία. Ισοδυναμεί με ξεπούλημα, εθνικό ξεπούλημα. Διότι πρώτον, από το Βρετανικό Μουσείο συγκεκριμένα, μιλάμε μόνο για τα γλυπτά του Παρθενώνος. Ο τρισκατάρατος αυτός λόρδος που τον έκοβε λόρδα, ο Έλγιν, δεν πήρε μόνο από τον Παρθενώνα, πήρε από ολόκληρη την Ακρόπολη. Όταν λοιπόν των Αθηνών, όταν λοιπόν μιλάμε και ζητάμε μόνο τα γλυπτά του Παρθενώνος, αφήνουμε έξω την Καριάτιδα, που είναι ένα ελληνικό σύμβολο υψίστης σημασίας και το οποίο δεν ήταν στον Παρθενώνα, ήταν στο Ερέχθειο. Άρα δηλαδή, τι θα κάνουμε, θα ζητήσουμε μόνο τα γλυπτά του Παρθενώνος και θα αφήσουμε έξω την κόρη των Αθηνών, σύμβολο της σχέσεως και της δυναμικής των Ελλήνων και των Αθηναίων και των Σπαρτιατών. Επίσης αυτός ο Έλγιν δεν έκλεψε μόνο από τον ιερό βράχο της Ακροπόλεως, έκλεψε και από τα πέριξ του βράχου, έκλεψε ας πούμε θρόνους από το θέατρο του Διονύσου, το οποίο βρίσκεται ακριβώς κάτω από το βράχο της Ακροπόλεως. Τι θα γίνει λοιπόν, θα ζητάμε μόνο τις μετόπες που καλώς και σωστά τις ζητάμε, αλλά μόνο αυτά, τα άλλα δηλαδή δεν είναι κλοπημαία, δεν είναι κλεμμένα, και πώς μπορεί τα μεν να είναι κλεμμένα και τα άλλα να μην είναι. Λένε και ισχυρίζονται ότι αυτό το ζητάμε διότι είναι αναπόσπαστο κομμάτι ενός μνημείου το οποίο βρίσκεται εκεί. Μα το Ερέχθειον δεν είναι ένα μνημείο το οποίο βρίσκεται εκεί. Το θέατρο του Διονύσου δεν είναι ένα μνημείο το οποίο βρίσκεται εκεί. Και πέραν τούτου, εκτός από όλα αυτά, δεν έχει κλέψει αυτός ο άνθρωπος και αυτός ο λαός, ο Βρετανικός, αυτός ο Λόρδος Έλγιν μιλάω, και ο Βρετανικός λαός, μόνο αυτά τα αντικείμενα. Δηλαδή, ποιος έχει νομιμοποιήσει την κυρία Μενδώνη και την όποια κυρία του Υπουργείου Πολιτισμού να ζητούν κάποια και τα άλλα να τα αφήνουν έξω? Δηλαδή, έγινε κάποιο δημοψήφισμα, υπάρχει μια τέτοια απόφαση από τον ελληνικό λαό, από την ελληνική βουλή? Ποιος τελικά αποφάσισε ποια δική μας περιουσία θα διεκδικήσουμε πίσω και ποια θα αφήσουμε τους ξένους κλεπταποδόχους, κλέπτες, ληστές και άρπαγες? Αυτό είναι κάτι που με βασανίζει χρόνια και με ακούτε να το λέω, εσείς που είστε φίλοι μου, αλλά και ακροατές και τηλεθεατές μας, να το λέω χρόνια. Τα κλεμμένα πολιτιστικά αγαθά πρέπει να καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι τα έχουμε όλοι εξ αδιαιρέτου. Δεν ανήκουν σε μένα, σε σένα, στον Α ή στον Β, στον Δήμο, στην κυβέρνηση, στην κοινότητα, στον Περιφερειάρχη, στον οποιοδήποτε. Ανήκουν σε όλους τους Έλληνες. Δεν μπορεί λοιπόν να παίρνει απόφαση ένας άνθρωπος, μια συγκεκριμένη γυναίκα, μια συγκεκριμένη υπουργός σήμερα, η οποία βρίσκεται και 50 χρόνια κοντά στην ίδια θέση πάντα, ευθύνεται δηλαδή για το κατάντημα του πολιτισμού μας τα τελευταία χρόνια, είτε ως Γενική Γραμματέας, είτε ως υπουργός τα τελευταία χρόνια, η οποία δεν είναι και εκλεγμένη από τον ελληνικό λαό ηρίστο εν παρόδο, να το πούμε αυτό, είναι τοποθετημένη εκεί πέρα, να παίρνει μια τέτοια απόφαση. Ποιος της έδωσε αυτό το δικαίωμα? Βάσει ποιας αρμοδιότητας? Και η κυρία αυτή, με αυτά που λέει, είναι τόσο επικίνδυνα που μπορούν να μας γυρίσουν μπούμεραγκ. Παραδείγματος χάρη, αναφέρει ότι τα τελευταία χρόνια ζητάμε αυτά, από το 80 λέει και μετά ζητάμε τα κλεμμένα του Παρθενώνος. Λάθος, κυρία μου. Από τα τέλη του 19ου αιώνα έχει γίνει αίτημα τότε από τον Δήμο Αθηναίων για να επιστραφούν αυτά τα γλυπτά. Οι Έλληνες και η ελληνική πολιτεία με τα στραβά της και τα ανάποδά της σχεδόν 150 χρόνια ζητάει αυτά τα αντικείμενα. Δεν είναι έτοιμα να το καρποθεί κάποιος των τελευταίων ετών. Έτσι, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση μας. Ούτε η Μελίνα Μερκούρη, ούτε ο Πρωθυπουργός που πήγε τώρα και τα έκανε μουσκεμα, αντί να το εκμεταλλευτεί το θέμα, το έφερε σε μια πολιτική αντιπαράθεση, είναι ή δεν είναι political correct αυτό που έγινε ή όχι, μα δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Εδώ μας ενδιαφέρουν τα κλεμμένα που έχει το Βρετανικό Μουσείο. Και δεν είναι μόνο, αυτού του μνημείου, αν μιλήσουμε μόνο για μνημεία, είναι και του Επικουρίου Απόλλωνος, το οποίο βρίσκεται στις βάσεις της Φυγαλίας. Ο δεύτερος Παρθενώνας της Ελλάδος, για να το πούμε αυτό. Διότι δεν μπορεί να θεωρήσουμε μνημείο το οποίο καταστράφηκε μόνο το ιστάμενο πάνω στον Ιερό Βράχο, και το άλλο μνημείο είναι, και ο άλλος ναός είναι, και χιλιάδες ναοί σε όλη την Ελλάδα
έχουν κλαπεί, έχουν αποσπαστεί βιαίως τα γλυπτά αριστουργήματά τους και βρίσκονται και όχι μόνο στο Βρετανικό Μουσείο. Δεν καταλαβαίνω αυτή τη μονομέτωπη επίθεση, η οποία φαίνεται προς τα έξω και ως μια μονομανία. Δηλαδή, γιατί οι Βρετανοί είναι οι κακοί που δεν μας τα δίνουν και οι Γάλλοι είναι οι καλοί, οι οποίοι από το Λούβρο δεν μας τα δίνουν, ή οι Γερμανοί από το Μουσείο του Μονάχου ή από το Μουσείο του Βερολίνου ή από τα άλλα μουσεία του κόσμου. Δηλαδή, αυτή είναι η εντύπωση που δίνουμε προς τα έξω, είναι ότι κάτι προσωπικό έχουμε με το Βρετανικό Μουσείο, το οποίο δεν είναι έτσι. Έχουμε με όλους τους άρπαγες όλων των αρχαιοτήτων, όλων των κλαπέντων πολιτιστικών θησαυρών της χώρας μας. Θέλω να σας πληροφορήσω ότι πριν λίγες μέρες η Τουρκία, η οποία παίρνει πίσω της αντικείμενα τα οποία είναι του ελληνικού πολιτισμού, και αυτό είναι εξωφρενικό, έτσι δεν έχει αρχαίο πολιτισμό, έκανε μια γιορτή διότι συμπλήρωσε, λέει, κατά τα λεγόμενά της, 3.000 αντικείμενα κατά τα 100 έτη που είναι δημοκρατία εντός εισαγωγικών, τα οποία έχουν επαναπατριστεί στην Τουρκία, στο κράτος που όψιμα και τα τελευταία χρόνια έχει ιδρυθεί από την άλλη πλευρά του Αιγαίου. Μα τα αντικείμενα που πήρε η Τουρκία, που επαναπατρίστηκαν στην Τουρκία από την Αμερική, από την Αγγλία, από τη Γερμανία, ανήκουν σε έναν πολιτισμό που προϋπήρχε πριν πάνε οι Τούρκοι εκεί και ο τουρκικός πολιτισμός. Είναι ελληνικός πολιτισμός κλπ. Γιατί επαναπατρίζονται σε μια χώρα που τώρα έχει κατακτήσει τα μέρη που γεννήθηκε αυτός ο πολιτισμός? Αυτό είναι επικίνδυνο. Αυτό είναι επικίνδυνο, διότι σκεφτείτε ότι υπάρχουν λαοί οι οποίοι δεν υπάρχουν πια. Παραδείγματος χάρη οι Ολμέκοι, έτσι. Δεν υπάρχουν πια. Πού θα πάνε τα αντικείμενα που είναι κλεμμένα από τους Ολμέκους? Εδώ λοιπόν θέλω να σας πω για τα λάθη που γίνονται από την ελληνική πολιτεία. Φαίνεται σαν μια μονομανία στον κόσμο έξω, στα διεθνή πρακτορία τα οποία παρακολουθώ συνεχώς για τα θέματα της αρχαιοκαπηλείας, στα ειδησιογραφικά πρακτορία. Φαίνεται να έχει μια μονομανία η Ελλάδα και οι Έλληνες με το Βρετανικό Μουσείο. Και αυτό δεν είναι ωραίο. Ο αγώνας πρέπει να είναι ολομέτωπος κατά όλων των μουσείων, γιατί εγώ δεν θεωρώ, ξέρετε, δεν είναι υποδέστερο ένα μικρό αντικείμενο, ένα μικρό αγαλματίδιο, ας είναι και 10 εκατοστά από μία κολόνα, από έναν κείωνα. Όλα έχουν την αξία τους και όλα συνθέτουν έναν ελληνικό πολιτισμό. Δεν μπορείς λοιπόν να τα βάζεις με το Βρετανικό Μουσείο και όχι με το Μουσείο του Λούβρου ή το Μουσείο του Μονάχου. Αυτό έξω δεν ηχεί καλά. Εδώ λοιπόν η κυρία αυτή, επειδή κάνει παράβαση καθήκοντος και επειδή δεν ξέρει και το Σύνταγμα, γιατί λέει δεν είναι υποχρεωμένη η Ελλάδα. Λάθος, κυρία Μενδώνη, είναι υποχρεωμένη η Ελλάδα. Και το όργανο αυτό, το οποίο είναι υποχρεωμένο να φροντίζει και να υπηρετεί τον ελληνικό πολιτισμό, είναι το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο στο οποίο προείσταστε, κυρία Μενδώνη. Αν δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό, παραιτηθείτε. Και αν δεν αλλάξει αυτή τη δήλωση που έκανε και η οποία βρίσκεται όχι μόνο στο δικό μου ιστολόγιο, αλλά βρίσκεται και στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, η δήλωσή της, από εκεί την πήρα εγώ. Αν δεν αλλάξει αυτή τη δήλωση, δεν ζητήσει συγγνώμη και αν δεν την παραιτήσει, αν δεν το κάνει αυτό και δεν την παρετήσει ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, που φαίνεται να την καλύπτει σε πολλά από το τσιμέντομα της Ακρόπολης που πήρε και το ψευδώνυμο Τσιμεντώνη η κυρία αυτή, μέχρι και άλλα τσιμεντώματα που έχει κάνει, τα οποία δεν έχουν φτάσει στο φως της δημοσιότητας, τα έχω καταγγείλει, αλλά τέλος πάντων το κλείνω, δεν είναι αυτό το θέμα μου, τότε θα πρέπει να γίνει κάτι πολύ σοβαρό. Πρέπει οι νομικοί κύκλοι της Αθήνας, της Ελλάδος, να λάβουν μέτρα κατά αυτής της προσβολής. Διότι αυτή η κυρία αποφάσισε να μας πει ποια θα ζητήσουμε και ποια όχι. Ποια ζητάμε και ποια όχι. Ποια είναι αυτή η κυρία, ο διαχειριστής περιουσίας μας? Σας κάλυψε όμως, κύριε Λεκάκη, σε όλα αυτά που είπατε. Ήταν πάρα πολύ σημαντικά αυτά που ακούστηκαν και θεωρώ από τις λίγες φορές που ακούγονται τέτοιες φωνές για τέτοια σοβαρά θέματα και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που ακούστηκαν. Αλλά σας κάλυψε, σωστά είπατε, γιατί να κοιτάμε μόνο τα κλεμμένα τα οποία βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο και όχι της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Τουρκίας. Σωστά, πολύ σωστά. Όμως σας κάλυψε πάρα πολύ καλά η κυρία Υπουργός. Πήρε το σβηστήρι τη
μίλησε επί της ουσίας και λέει: το γεγονός είναι αυτή η δήλωση για τους τηλεθεατές που ήρθαν τώρα, η οποία φιλοξενείται βέβαια εννοείται στο site του κυρίου Λεκάκη. Λέει: το γεγονός ότι πάρα πολλές αρχαιότητες ελληνικές βρίσκονται σε όλα τα μουσεία του κόσμου δεν σημαίνει ότι υποχρεώνει την Ελλάδα να ζητά τον επαναπατρισμό τους. Τι λέτε, καλέ κυρία, συγγνώμη για την έκφραση, για το καλέ και για το κυρία, συγγνώμη, τι λέτε, θα διεκδικούμε τα πάντα. Εσείς με ποιο θεσμικό ρόλο έρχεστε και λέτε, πολύ σωστά ο κύριος Λεκάκης το υπογράμμιζε και όχι μία φορά, τρεις-τέσσερις φορές, μιλώντας και για την Αγγλία και για τη Γερμανία και για την Τουρκία, τη γείτονα χώρα, η οποία πράγματι είναι μια νεότευτη χώρα, η οποία πατάει πάνω στον αρχαιολογικό πολιτισμό. Η ερώτηση, ξέρετε ποια είναι, αυτή η κυρία τελικά ποιον εκπροσωπεί, τον ελληνικό λαό ή τα ξένα συμφέροντα μέσα από την ελληνική κυβέρνηση? Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Τις γραμμές. Απαντήσω λίγο κάτι σε αυτό που συζητάμε. Ποιον εκπροσωπεί? Σίγουρα δεν εκπροσωπεί τον ελληνικό λαό. Μην ξεχνάμε κάτι. Η κυρία Μενδώνη πριν πόσα χρόνια, κύριε Λεκάκη, επικυβερνήσεώς της, αποφάσισε να νοικιάσει αρχαιότητες για πάνω από 50 χρόνια στα μουσεία της Ευρώπης και της Αμερικής. Άλλο τρελό και αυτό. Και μην ξεχνάμε κάτι πολύ σημαντικό. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Λεκάκη. Εδώ συζητάνε να πάρουμε με ενίκιο πίσω τα κλεμμένα που θα νομιμοποιήσουν ότι είναι αλουνού, ανήκουν σε άλλη χώρα. Αυτό πρέπει να πολεμήσουμε αυτή τη στιγμή, νομίζω. Πέστε μας την άποψή σας. Ναι, γιατί εάν κάνουμε οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία, σημαίνει ότι τους αναγνωρίζουμε το ότι είναι κάτοχοι αυτών των έργων τέχνης, ότι έχουν κυριότητα και εμείς δανειζόμαστε από αυτούς κάτι. Τι να δανειστώ, το δικό μου πράγμα? Δηλαδή είναι σαν να σας δανθείτε από το σπίτι μου, να μου κλέψετε την τηλεόραση και το καναπέ μου και μετά από 20 χρόνια να σας ζητάω να μου το δανείσετε. Δηλαδή το καταλαβαίνετε αυτό το εξωφρενικό πράγμα. Και μάλιστα λέει θα δώσουμε και έναντι κάποια αντικείμενα εκεί πέρα για να ισοφαριστεί το κενό που θα μείνει στο Βρετανικό Μουσείο. Μα δεν μας νοιάζει αν θα έχει κενό το Βρετανικό Μουσείο. Τι είμαστε εμείς? Αυτοί που θα γεμίζουν τα μουσεία του κόσμου. Αυτό τους νοιάζει αυτούς. Αν κόπτονται τόσο πολύ για τον ελληνικό πολιτισμό και τους φέρνει εισιτήρια αυτό, ας πληρώσουν, ας μας δώσουν πνευματικά δικαιώματα να κάνουν πιστά αντίγραφα. Ο τρόπος σήμερα, η τεχνολογία σήμερα το επιτρέπει και να τα εκθέσουν στη χώρα, στο μουσείο τους και όπου άλλου θέλουν. Για ελπίζω όμως αυτό που λέτε, να πληρώσουν κιόλας τα δικαιώματα. Φυσικά, γιατί αυτοί εισπράττουν ένα εισιτήριο, γεμίζουν τα ταμεία τους, γεμίζει ο αγγλικός κορβανάς, ο γερμανικός, ο ρωσικός, ο δανικός, ο ισπανικός, ο ιταλικός, γεμίζουν τα ταμεία τους και εμείς βρισκόμαστε μόνιμα στην άκρη να μας κουνάνε το δάχτυλο ότι χρωστάμε κιόλας από πάνω. Έτσι, δηλαδή είναι εξωφρενικά πράγματα αυτά και βλέπεις μια ητοπαθή στάση, ένα σκύψιμο του κεφαλιού, ένα yes sir και ένα yes men συνέχεια όταν έχουν μπει στο σπίτι σου και σε έχουν κλέψει. Το μου θυμίζει την υπόκληση της επικαιρότητας του κυρίου Υπουργού Εξωτερικών απέναντι στον Τούρκο. Ναι, Σας το συνδέσουμε με κάτι ακόμα. Προχθές έβλεπα την κυρία, πώς τη λέγαμε, Μενδώνη. Την είχαμε Υπουργό Πολιτισμού, Υπουργό... Συγγνώμη, πολιτισμού. Όχι. Πολιτισμού είναι η Μενδώνη. Όχι πολιτισμού. Τέλος πάντων. Θα καταλάβουμε τι λες. Υπουργός, τέλος πάντων, της εκπαίδευσης. Της παιδείας, ναι. Ναι, ποια η συρρήγνωση. Όχι, την κοινή ιστορία που πρέπει να γράψει η Ελλάδα μαζί με τους Τούρκους. Είναι μια προσπάθεια λέει, που την κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια. Δόμνα Μιχαηλίδου. Είναι μια προσπάθεια που την κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια και πρέπει να γράψουμε την ίδια ιστορία. Αυτοί λοιπόν είναι νεοτεριστές. Είναι άνθρωποι που θέλουν να αλλάξουν την ιστορία και στη γραμμή προχωράει και η κυρία Μενδώνη. Είναι ξεκάθαρο. Αυτό ήθελα να πω. Είναι υπουργός πολιτισμού της Ελλάδας, κυρία Διαμαντοπούλου. Αυτή ήταν. Είναι υπουργός πολιτισμού της Ελλάδας ή μιας άλλης χώρας ή του ΟΗΕ. Ρητορικό είναι το σχήμα, αλλά πρέπει να σας θυμίσω ότι η ελληνική γλώσσα, όταν έχεις το δεύτερο, όταν έχεις λέξη με το δεύτερο συνθετικό της να είναι το έργον, όταν λες υπουργός, σημαίνει ότι κάνει καλά τη δουλειά του, καλά το έργο του. Όταν τονίσεις όμως την προηγούμενη συλλαβή, υπουργός, όπως κακούργος, σημαίνει ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Άρα είναι υπουργός πολιτισμού.
Πάντως δεν εκπροσωπεί τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Τι κάνει, βοηθάει τα άλλα φανς που τι είπαμε, παίρνουν εισιτήρια. Άρα θα νομοποιήσουμε μέσα, αν τα νοικιάσουμε μέσα από αυτή την ενέργεια της κυρίας Μενδώνη, την ιδιοκτησία και θα μας πάρουν και τα λεφτά από τα παντελόνια. Γιατί θα τα πάμε να τα δούμε ή θα έρθει ο τουρισμός να τα δούμε, θα τους δώσουμε και έσοδα δηλαδή. Άρα η κυρία Μενδώνη δουλεύει για διπλό σκοπό. Ένα, να φέρει έσοδα σε αυτούς που μας κλέβουν κάθε φορά, δηλαδή τους ξένους όλους αυτούς φίλους συμμάχους, και να νομοποιήσει και την κλεψιά που έγινε στα αρχαία αντικείμενα που είναι η κληρονομιά μας. Άρα η κυρία Μενδώνη καλώς είναι 50 χρόνια στη θέση της, γιατί εργάζεται για όλους αυτούς, αλλά όχι για τον ελληνικό λαό. Κύριε Λεκάκη, να... Επίσης θέλω να σας πω ότι ακούγονται και κάτι φωνές κάποιων ανθρώπων που τοποθετούνται για να τα λένε αυτά, στο διαδίκτυο τα λέμε τρολ, ότι είναι παλιά ιστορία αυτή η κλεψιά του Έλγιν, έχει γίνει το 19ο αιώνα, άρα τώρα τι ψάχνετε να βρείτε. Πριν από λίγο καιρό, πριν από λίγες ημέρες, η Σρι Λάνκα, ένα μικρό νησάκι νότια της Ινδίας, η παλιά Κεϊλάνη, πήρε πίσω από την Ολλανδία, από τους Ολλανδούς αποικιοκράτες κατακτητές το 1600 που είχαν πάει στο νησί αυτό, δηλαδή 200 χρόνια πριν την κλεψιά του Έλγιν, πήρε πίσω κάτι κανόνια το 1600 σας λέω που είχαν κλέψει οι Ολλανδοί. Άρα λοιπόν αυτά είναι εγκλήματα πολιτισμού, είναι εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, δεν παραγράφονται, το αδίκημα είναι συνεχές, είναι ενεργό. Και πρέπει ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να το διεκδικήσουμε είναι να πάμε στα διεθνή δικαστήρια, όπου υπάρχουν νόμοι για αυτά οι οποίοι μας καλύπτουν. Οι πολιτικοί με ήττα και όμικρον γιώτα έχουν αποδείξει ότι έχουν αποτύχει να φέρουν τόσα χρόνια ένα αποτέλεσμα. Ό,τι αφορά τον ήχο του κυρίου Λεκάκη, κύριε Λεκάκη, δεν μπορούμε να σας ακούσουμε. Δεν ξέρω αν μας ακούτε εσείς. Εμείς δεν μπορούμε να σας ακούσουμε. Μιλάτε λίγο να δούμε αν έρχεται ο ήχος σας. Δυστυχώς έχουμε να ένα πρόβλημα. Γιατί είναι και μισή. Να τον ευχαριστήσουμε, κύριε Λεκάκη. Ακούγεται. Δεν ακούγεται δυστυχώς. Ουσιαστικά έχουμε ολοκληρώσει να τον ευχαριστήσουμε. Να τον ευχαριστήσουμε και να επανέλθουμε σε θέματα που αφορούν τη Μακεδονία. Δεν ξέρω αν ήρθε ο ήχος για να τον ακούσουμε στο χαιρετισμό. Δεν έρχεται. Τέλος πάντων, πάμε στο διαδίκτυο. Ο υπουργός είναι η Κεραμέως και η υφυπουργός είναι η Δόμνα Μιχαήλ. Η Νίκη Κεραμέως ήταν. Ήταν, όχι, για τη Διαμαντοπούλου μίλησα. Α, για τη Διαμαντοπούλου παλιά. Η Διαμαντοπούλου ήταν αυτή. Προχθές. Κύριε Λεκάκη, με ακούτε? Όχι, δεν ακούω. Α, ήρθε ο κύριος Λεκάκης. Απλά να κόψουμε έτσι. Να μας υποσχεθείτε ότι θα μιλήσουμε για τα τσιμεντόμπα, τα μπαζώματα και εδώ πάνω στη Μακεδονία, ο τάφος της Αμφίπολης και τα λοιπά, το μνημείο. Κάτι παίζει να τα δούμε και τα θέματα τα δικά μας σε επόμενη προσεχή εκπομπή που θα είστε προσκεκλημένος. Όλα δικά μας είναι. Δεν παίζει, κάποιος μας περιπέζει. Στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο ανοίχθηκε ο τάφος ο δικός μας εδώ που ανέφερε και ο Δημήτρης. Ανοίχτηκε, έχουμε μαρτυρίες, γιατί το λιοντάρι λένε ότι έπεσε στο τριμονικό. Και τα ευρήματα, τα κλεμμένα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου βρίσκονται στο Μουσείο Αλιείας του Λονδίνου, έλεος. Έλεος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λεκάκη. Η παρέμβασή σας έδωσε άλλο χρώμα στο δελτίο μας, γιατί με τα πολιτικά τρελαινόμαστε. Θα μου πείτε και με τα πολιτιστικά το ίδιο συμβαίνει. Σούπερ πολιτικό θέμα. Η παρέτηση της κυρίας Μενδώνη. Κυρίαρχα πολιτικό. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Γιώργο Λεκάκη. Είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται ευθεία με τον πολιτισμό. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.